Anxious. 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 Maduki. Maduki. Ametosha. Ametosha. Την γνωρίσαμε ως ηθοποιό Ναταλία Λιονάκη. Πλέον έγινε μοναχή Φευρωνία. Ανασταήλη, Ανασταήλη, Ανασταήλη. Αμίλητη, ταπεινή, μάζεψε τα μακριά της μαλλιά κότσο, έβαλε το ζωστικό και το πολυσταύρι και εκάρι μοναχή με το όνομα Φευρωνία στον Ιερό Ναό του Αγίου Μάρκου στην Κένια. Η διαδικασία της μοναχικής κουράς έγινε από τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας Θεόδωρο Β' και τον Πρωτοσύγγελο Αθανάσιο στο Κισούμου της Δικής Κένειας τον Αύγουστο που μας πέρασε. Πώς είναι, δεν καλά? Όχι, ναι. Είναι καλύτερα. Είναι πολύ καλύτερα. Δεν ήταν τίποτα. Μια κρίση άγχουσε, την έπιασε μια δύσπνοια. Το απόγευμα θα πάει στο γιατρό να τη δει. Θα της περάσει. Η Ναταλία Λιονάκη, το όμορφο και ταλαντούχο κοινό κορίτσι, είχε πρωταγωνιστήσει στην ελληνική τηλεόραση στις αρχές του 2000. Ήταν Σεπτέμβριος του 2009, όταν έγινε γνωστό πως η κοκκινομάλα, τότε πρωταγωνίστρια του σίριαλ του Μέγκα Φιλοδοξίες, παράτησε τα εγκόσμια για να μονάσει σε μοναστήρι στις μοίρες του Ηρακλείου Κρήτης. Το θέμα μονοπωλεί, όπως ήταν αναμενόμενο, για πολύ καιρό τηλεοπτικές εκπομπές και περιοδικά, ενώ πήρε μεγάλες διαστάσεις όταν η μητέρα της κατήγγειλε δημόσια τον ηγούμενο Απόστολο, επικεφαλής της Μονής, για προσιλητισμό και οικονομική εκμετάλλευση της κόρης της. Ο ίδιος ο ηγούμενος είχε μιλήσει για όλα όσα ακούγονται για την απόφαση της ηθοποιού και ισχυρίστηκε ότι την γνώρισε όταν πήγε μαζί με συναδέλφους της να προσκυνήσουν σε ένα μοναστήρι που ήταν ηγούμενος στο παρελθόν. Η Ναταλία Λιονάκη μιλάει στους δημοσιογράφους για την απόφασή της αυτή. Είναι σαν να ανοίγει μέσα σου ένα παράθυρο και να μπαίνει το φως. Είναι πάρα πολύ συνειδητή, πάρα πολύ σταθερή η απόφαση από την πρώτη στιγμή. Δεν χωράει αμφιβολία. Καταλαβαίνεις, συναισθάνεσαι. Τι είναι αυτό τελικά που σε καλεί, τι είναι αυτό που πραγματικά θες στη ζωή σου. Απλά ξυπνάς μια μέρα και το εξωτερικεύεις. Στις αρχές του 2010 και μετά από μια σοβαρή περιπέτεια της μητέρας της με την υγεία της, η ηθοποιός επιστρέφει στο πατρικό της σπίτι στο Παγκράτη. Σύμφωνα μάλιστα τότε με ρεπορτάζ της εφημερίδας Εσπρέσο, η Ναταλία Λιονάκη ασχολούνταν με τα κεντήματα προκειμένου να βγάζει τα προς το ζήν. Η σημερινή Ναταλία δεν έχει καμία σχέση με την ηθοποιό με τα κατακόκκινα μαλλιά, την οποία γνωρίσαμε μέσα από τα αγαπημένα μας σύριαλ. Ανασταήλη. 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 Όταν παίρνει μία απόφαση, η αγάπη, ο ρόλος της μάνας δεν καταργείται. Η μάνα είναι η Παναγιά, αλλά ο ρόλος της μαμάς δεν χάνεται. Λίγο πριν να σπαστεί το μοναχισμό, η ηθοποιός διατηρούσε δεσμό με τον συναδελφό της Μάριο Ιορδάνου και αρχικά η απόφασή της να μπει σε μοναστήρι είχε δικαιολογηθεί εξαιτίας του χωρισμού της. Ωστόσο, η ίδια, προκειμένου να ξεδιαλύνει τις φήμες, υποστήριξε κάποια στιγμή ότι δεν είχε καμία ερωτική απογοήτευση με τον Μάριο Ιορδάνου και ότι χώρισε μαζί του πολύ φιλικά. Δεν ασχολούμαι με το παρελθόν. Καθόλου. Εγώ ζω το τώρα. Το παρελθόν είναι πριν 10 χρόνια. Ναι. Υπάρχει κάτι που θες να απαντήσεις για κάτι που. Ποτέ. Ποτέ. Δεν δίνω απαντήσεις. Τι σε εκνεύρισε. Δεν δίνω απαντήσεις γιατί θεωρώ ότι οι αποδέκτες δεν αξίζουν τις απαντήσεις μου. Δεν νιώθεις ότι. Δεν μπαίνεις καν στη διαδικασία. Δεν χρωστάω τίποτα. Χρωστάω μόνο στον εαυτό μου να είμαι καλά με τον εαυτό μου. Εκτός από την πρώην ηθοποιό Ναταλία Λιονάκη και νυν μοναχή Φευρωνία, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις ανθρώπων που μονοπολούσαν τα φώτα της διασημότητας και επέλεξαν να ακολουθήσουν έναν διαφορετικό κόσμο. Ω, γλυκή μου, Γνώρισε τη δόξα τις δεκαετίες του 60 και του 70. Ζούσε μια ζωή σαν παραμύθι. Τραγουδούσε μέχρι τα 42 της χρόνια στις πίστες με τους στάρ της τότε εποχής. Και λεγόταν Μέρη Αλεξοπούλου. Ωστόσο, από τη μία στιγμή στην άλλη η ζωή της άλλαξε. Ένα τραγικό γεγονός, ο πρόωρος θάνατος της 18χρονης κόρης σε αυτοκινηστικό δυστύχημα στο Κοροπή, την έκανε να συνειδητοποιήσει ότι είναι όλα μάταια σε αυτόν τον κόσμο
και στρέφεται στο μοναχισμό. Φεύγει η Κωνσταντίνα το πρωί, μόλις είχε πάρει το διπλωμά της τότε. Φεύγει να πάει να ανοίξει το μαγαζί μόνη της. Και εδώ λίγο πιο κάτω, στη στροφή της Αγίας Μαρίνας, περνάει ένα φορτηγό, χωρίς να βγάλει τόξο, και αυτή η καημένη έκανε έναν ελιγμό να φύγει από την άλλη πλευρά, αλλά ο όγκος του φορτηγού δεν άφησε να δει ότι έρχονταν άλλα δύο. Και έγινε με τοπική και η Κωνσταντίνα εδώ, πιο κάτω, δηλαδή σκοτώθηκε. Αυτό το γεγονός με έκανε να δω τη ματαιότητα. Πόσο μάταια είναι εδώ όλα. Εγώ εκείνη την ώρα βέβαια, αν θα με έβλεπε κανείς, πρέπει να είχε φύγει όλο μου το αίμα. Δεν υπήρχε. Ανέβηκα στον καναπέ και πήδαγα από πάνω μέχρι κάτω. Δεν ήξερα. Δηλαδή μου ήρθε ένας παραλογισμός εκείνη την ώρα. Επάγγελμα, κατεύθυνση και όνομα έχει αλλάξει μία από τις γνωστότερες πρωταγωνίστριες της δεκαετίας του 90, η Αλεξανδριανή Σεκελιανού, που πλέον είναι μοναχή και μάλιστα στα Ιεροσόλυμα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι για ένα μικρό χρονικό διάστημα έχει υπηρετήσει ως διοικητική υπάλληλο στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και στη συνέχεια έγινε μοναχή σε μοναστήρι, αλλάζοντας όνομα, χρώμα μαλλιών και κατεύθυνση ζωής. Ενώ η απόφασή της αποδίδεται σε μια μεγάλη προσωπική απογοήτευση που βίωσε. Έτυχε, μπορώ να πω, έτυχε. Απλά ήρθαν έτσι τα πράγματα. Ο χωρισμός μου δεν έπαιξε κανένα ρόλο σε αυτό. Απλά, όπως σας είπα και πριν, μου αρέσει να ταξιδεύω και μου αρέσει το Ισραήλ. Μου αρέσουν δηλαδή αυτοί οι τόποι εδώ πέρα. Η είδηση ότι η μοναχοκόρη του ηθοποιού Πέτρου Φυσούν, Άνια, εγκαταλείπει την λαμπερή σκηνή του θεάτρου για να γίνει δούλη του κυρίου, μονοπολεί τα μίντια. Η Άνια Φυσούν, που πλέον μετά τη χειροτονία της ονομάζεται μοναχή Προφυρία, πλέον ζει γαλήνια παρά το διπλό χτύπημα της μοίρας με την απώλεια της μητέρας στο καλοκαίρι του 2015 και αυτό του πατέρα της. Από την λάμψη και τα φώτα της σκηνής και την Πολύβου η Μεγαλούπολη βρέθηκε στην απόλυτη γαλήνη του μοναχικού βίου. Η τελευταία δημόσια εμφάνισή της ήταν στην κηδεία του Πέτρου Φυσούν, που για άλλη μια φορά μονοπολεί τα μίντια με την παρουσία της.